Ειρήνη Πασχαλέρη. Ειρήνη, έφαγα όλο το κότσι αυτό από το Μιλάνο που φτιάξανε. Ωραίο όμως. Πολύ ωραίο. Δεν ήταν πολύ βαρύ. Όχι, όχι, πολύ καλό ήταν. Είσαι σε καλή κατάσταση. Και είχε δίκιο, όχι για αύριο. Για σήμερα είναι καλύτερο. Ναι, καλύτερα για σήμερα. Για να σου πω τώρα για αύριο. Πρέπει να σου πω ότι εγχώθηκε βέβαια λίγο ο Πασχουάλε. Λέει τώρα η Ειρήνη, τι θα πει. Μα αυτό του είπα ότι ήταν υγιεινό, μια χαρά. Η Ειρήνη μια χαρά δεν είχε τσίπησε, εμείς δεν αγοριέσαι. Απλά για αύριο θα σας πω άλλα πράγματα, όχι αυτό. Ξεχνάμε τα σημερινά λοιπόν. Όχι, αυτό σήμερα καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε γενικά για διατροφή, είπαμε να το θέμα λίγο να το προσαρμόσουμε λίγο στη βδομάδα. Έτσι, τη λίμπιντο είναι. Κιόλας. Ναι, να βοηθήσουμε, φυσικά ξέρετε ότι η υγιεινή διατροφή στο σύνολό της πρέπει να είναι υγιεινή και να νιώθουμε καλά με το σώμα μας, γιατί αυτό είναι το καλύτερο διηγητικό. Δηλαδή, όταν ψυχολογικά και σωματικά είμαστε υγιείς και καλά, αυτό το εκπέμπουμε. Είναι το καλύτερο ακριβώς, γιατί το να έχουμε ένα φυσιολογικό δηλαδή βάρος και να τρώμε καλά, αυτό φαίνεται στη σεξουαλική μας ζωή και παντού. Οι τροφές που θα πούμε σήμερα είναι και για τη λίμπιντο και για τη γονιμότητα. Mm. Άρα και για ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδάκι. Θέλουν να αποκτήσουν παιδάκι. Το τελεπωνώνεται κάποιες... το ωφελί μου. Ακριβώς. Έχουμε δει ότι κάποιες ουσίες σε τρόφιμα βοηθάνε αυτό το πράγμα, τη γονιμότητα και τη λίμπιντο. Λοιπόν, οι τροφές που περιέχουν νιασίν είναι το πρώτο που θα πούμε. Αυτό είναι το κρέας, το άπαχο φυσικά, τα δημητριακά ολικής, το αυγό και τα ψάρια. Α, και το αυγό. Και το αυγό είναι πολύ καλή τροφή. Παρά τη μυρωδιά που μπορεί να έχει στο φαγητό, να μην ξεχωρίζει. Το αυγό μας έρθει την άλλη φορά και ο κρόκος να τα ξεχωρίζουμε. Σε όλο το αυγό. Μαγειρική, αλλά όλο το αυγό έχει τα συστατικά που αυξάνουν τη γονιμότητα και τη λίμπιντο. Οπότε γενικά είναι καλό να έχουμε στη διατροφή μας αυτές τις τροφές. Τα σίκα είναι η δεύτερη τροφή τώρα αυτή την εποχή, φυσικά σε αποξηραμένη εκδοχή. Είναι επίσης μια πολύ καλή τροφή που είναι πλούσια σε αμινοξέα που τονώνουν γενικά το σύστημα, το αναπαραγωγικό τόσο του άντρος και της γυναίκας. Το αβοκάντο είναι μια άλλη τροφή, η οποία είναι πάρα πολύ υγιεινή. Στην Ελλάδα δεν το τρώμε πάρα πολύ, βέβαια σαλάτες. Η αλήθεια είναι ότι το συστήνουμε να το τρώμε, γιατί το φοβάται λίγο ο κόσμος, γιατί έχει πολλά λιπαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει καλά λιπαρά και τα ωμέγα 3 έχουν δείξει ότι βοηθάνε τη γονιμότητα και γενικά τη λίμπιντο και την υγεία μας φυσικά, γιατί όλα αυτά μαζί είναι. Δεν το έχουμε και συχνά και στις κουζίνες μου, δηλαδή να πιάσει ένα αβοκάντο. Υπάρχει πάντως. Ναι, στη δικιά σου. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει. Είναι πρόσκληση αυτό το τρώμε, προκαλεί στους καλύτερους σπίτι. Μπορούμε εύκολα να το βρούμε. εγώ το τρώω προσωπικά. Εντάξει, αυτό είναι έτσι. Οπότε το αβοκάντο και η επόμενη τροφή που είναι τα αμύγδαλα και τα καρύδια, αυτά βοηθάνε τη λίμπιντο και τη γονιμότητα, γιατί περιέχουν τα απαραίτητα ωμέγα 3 λιπαρά. Τι ώρες όμως πρέπει να τρώγονται όλα αυτά, γιατί τα αμύγδαλα και τα καρύδια γενικώς ξηρή καρπή δεν πρέπει να. Οπωσδήποτε πρέπει να πει σεξ από ό,τι κατάλαβα. Να αποφεύγονται, ας πούμε, γιατί βράδυ. Να αποφεύγονται. Εντάξει, να μην τρώμε πολύ. Πολύ αργά το βράδυ. Θα τρώμε μια χούφτα. Μια χούφτα την ημέρα και μπορούμε να τα τρώμε επειδή είναι τροφές ενέργειας. Είναι καλό να τα τρώμε το πρωί για να μας δίνουν και ενέργεια. Ναι. Ή το μεσημέρι, κάπου ενδιάμεσα το απόγευμα, εκεί που νιώθουμε αυτές τις υπογλυκαιμίες. Από το να φάμε κάτι κακό, είναι καλύτερο να φάμε μια χούφτα αμύγδαλα ή καρύδια. Και ας έχουν λιπαρά. Ή το βράδυ, το αβοκάντο μπορούμε να το φάμε και βράδυ μαζί με μια σαλάτα, γιατί θα μας χορτάσει και θα μας κάνει και καλό στο δέρμα και θα βοηθήσει και τη λίμπιντο. Τα αμύγδαλα και τα καρύδια, αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο ή βρασμένα, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Όχι αυτά στα μπαρ. Α, μάλιστα. Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Να είναι τα ομά, αυτά που παίρνουν από το σούπερ μάρκετ πάλι. Δεν ψωνίζει ποτέ από ό,τι κατάλαβα. Δεν ψωνίζει και τώρα. Αναλαμβάνει άλλο. Στα μπαρ κάτι ψωνίζει. Θα σε στείλω στο σούπερ μάρκετ που φαίνεται, είσαι έτοιμο. Λοιπόν, άρα ξηρή καρπή, ανάλατη και ομή. Εντάξει, το κατάλαβα. Τώρα ναι. Ωραία. Λοιπόν, η μπανάνα και η σοκολάτα επίσης αγαπημένες γεύσεις και οι δύο. Έχει φανεί ότι είμαστε και έτσι όμως πάει η σοκολάτα η μαύρη. Δώσε μας λίγο και την άλλη. Τη γάλακτος. Ναι. Κοιτάξτε, το κακάο έχει τα θρεπτικά που λέμε. Αυτά που χρειάζονται για τη λίμπιντο και γενικά για την γονιμότητα. Οπότε αυτό είναι και στην υγεία και στη γάλακτος. Απλά η υγεία είναι πιο υγιεινή. Άρα για αύριο θα φάμε μία τούρτα σοκολάτα με μπανάνα. Γι' αυτό του Αγίου Βαλεντίνου. Ακριβώς. Γι' αυτό του Αγίου Βαλεντίνου ο ένας τον άλλον προσφέρει σοκολάτα. Θα λιώσεις λίγο σοκολάτα, θα κόψεις κομματάκια μπανάνα και θα κάνεις κουβουτίτσες. Τέλειο, τέλειο. Γιατί άμα φάει όλη την τούρτα, αποκλείεται να θέλει να δει μετά το δικό τη. Ναι. Να ολοκληρώσω όμως, να αφήσουμε την Ειρήνη συνέχεια όσο τη μιλάμε. Λοιπόν, τα βότανα, ο Μαϊντανός και ο Βασιλικός επίσης
φαίνεται ότι βοηθάνε ειδικά τις γυναίκες στη γυναικεία λίμπιντο, αυτά, οπότε βάλτε τα πολύ στο φαγητό. Το συνένζυμο Q10, το οποίο γενικά έχει αποδειχτεί ότι μας δίνει ενέργεια, βοηθάει γενικά τα κύτταρα του σώματος, αναζωογονεί το σώμα. Αυτά γενικά μας βοηθάνε, δεν είναι ότι βοηθάνε μόνο στη λίμπιντο, απλά λέμε ότι επειδή έχουμε καλή διάθεση και ενέργεια, λογικά θα έχουμε και καλύτερη σεξουαλική διάθεση. Τα οστρακοειδή, τα οποία συνήθως είναι στα μενού του Βαλεντίνου εκείνη την ημέρα, τα οστρακοειδή τα... Λένε ότι είναι αφροδισιακά. Αφροδισιακά, καμία τροφή λέμε δεν είναι μόνο της αφροδισιακό. Α. Απλά βοηθάνε τα οστρακοειδή γιατί περιέχουν ψευδάργυρο. Και ο ψευδάργυρος αποδεδειγμένα από κάποιες έρευνες δείχνει ότι βοηθάνε στη λίμπιντο και στην αναπαραγωγή. Τα οστρακοειδή είναι αυτό που παίρνει το όστρακο και τον παρά στον όστρο κεφάλι, άμα δεν σε θέλει. Και όχι βοηθάει ακριβώς, αυτό, δεν είναι. Ναι. Προτείνεις ένα διαφορετικό ξεχωριστό τρόπο. Κάτι μπράβο, άλλο, Ιάκουβε, ναι. Το τζίνζενγκ, το οποίο το ξέρουμε και το ακούμε πολλά χρόνια, είναι διαδεδομένο βότανο, είναι από τα πιο τονωτικά και βοηθάει άντρες και γυναίκες επίσης στη λίμπιντο. Και τέλος το ένα στοιχείο, το σελήνιο, το οποίο υπάρχει συγκεκριμένα στα φουντούκια, γι' αυτό λένε τα φουντούκια την ημέρα του γάμου να το τρώμε. Τα φουντούκια και τα ψάρια, υπάρχει σε αυτά τα δύο συστατικά σε μεγάλη δόση. Επίσης βοηθάει τη γονιμότητα και την καλή ποιότητα του σπέρματος. Τι ωραία που μας τα είπε η Ειρήνη Πασχαλέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε όλοι πάρα πολύ καλά αύριο.